Και να πάμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Να πάμε στο τηλεοπτικό και να πάμε σε αυτή τη ε, σειρά που έχει αγαπήσει όλο ο κόσμο, τον Άγιο Παΐσιο. Μία σειρά που τελικά και ευτυχώ για πολλού που αγαπάνε αυτή τη σειρά, πήρε το πράσινο φω για την επόμενη σεζόν. Και πώ να, να, μην το πάρει το πράσινο φω που έκανε πάρα πολύ υψηλά νούμερα. Τουλάχιστον είναι Συγγνώμη, το πάνω πάνω... ρε παιδιά, να σου κάτι. Μία σειρά που είναι βασισμένη σε βιογραφία. Ναι. Πώ παίρνει δεύτερο κύκλο, Δεν είναι αρχή, μέση, τέλο η ζωή ενό ανθρώπου. Δηλαδή, τώρα πώ θα γίνει. Ένα σεναριογράφο όμω μπορεί να τραβήξει την ιστορία σε περισσότερα κομμάτια. Δηλαδή, ένα κομμάτι τη ζωή του μπορεί να το κάνει να το πολύ κάνει πολύ πιο μεγάλο. Του, πιο ναι. Νοητικό, να δώσει περισσότερη okay. υπάρχουν τεχνάσματα, τεχνικέ που Σωστά. μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σκηνοθέτη ή ένα σεναριογράφο. Ένα throwback, ένα οτιδήποτε. Που να μπορεί τέλο πάντων να το πλέξει στην ιστορία και να okay. έχει μια ε, μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Πάντως εγώ πιστεύω ότι αυτή η σειρά από άποψη ερμηνεών, φωτογραφία, σεναρίου και ε, το πρόσωπο που είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο γύρω από το οποίο την ζωή παρακολουθούμε, νομίζω ότι σε όλα αυτά τα, τα κεφάλαια είναι ξεχωριστή και είναι και πολύ, πολύ ιδιαίτερη. Και δεν είναι. Τυχαίο που ο κόσμο την αγκάγιασε και την αγάπησε τόσο, τόσο πολύ. Και για τι ερμηνείε που λένε μέσα. Όλοι σχολιάζουν τι ερμηνείε όλων των ηθοποιών. Δεν ξεχωρίζουν των δηλαδή. Των των δηλαδή. Των... Α, μόνο ο ή τα είναι ο λένε για όλου. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και νομίζω ότι ένα παραπάνω, τι εποχέ που ζούμε και τα χρόνια που διανύουμε, έχουμε ανάγκη να θυμόμαστε και να βλέπουμε τέτοιε ζωέ και να έχουμε σημείο αναφορά τέτοιου ανθρώπου που πέρασαν τη ζωή και έκαναν ένα τέτοιο έργο και δυνάμωσαν και την πίστη μας και μας έκαναν να αισθανόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό μας διδάσκουν.